Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή στο Επίκεντρο. Εδώ από τον αέρα της τηλεόρασης Σούπερ για όλη την Κεντρική Μακεδονία. Εκατοντάδες, κυρίες και κύριοι, τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα και κυρίως την πολιτική επικαιρότητα με τα όσα έχουν γίνει και τα όσα καθημερινά συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Πολλά ακούγονται και πολλά λέγονται, αλλά και πολλά γράφονται. Και κυρίως όσον αφορά την κόντρα, τις τελευταίες κόντρες μάλλον, της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Από πού να αρχίσουμε? Από τις φωνικές φωτιές που δυστυχέστατα είχαμε στην Αττική και μακάρι να μην τις δούμε πουθενά, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά πουθενά γενικώς, γιατί αθώοι άνθρωποι δεν γίνεται να πεθαίνουν με αυτόν τον τρόπο, με τον απέσιο αυτό πραγματικά ή δεχθεί τρόπο. Όπως επίσης δηλώσεις που γίνονται από κυβερνητικά στελέχη, δηλώσεις που γίνονται από μέλη της αντιπολίτευσης προς τα κυβερνητικά, είναι θέματα που ίσως τα γνωρίζουμε και τα κοιτάμε όλοι καθημερινά μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όμως σήμερα θέλω να τα αναλύσουμε λίγο αυτά και να δούμε και τι γίνεται περισσότερο, κυρίες και κύριοι, στον τόπο μας, εδώ, στην Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία, που απευθυνόμαστε περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν, σήμερα καλεσμένοι εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νομού Χαλκιδικής, η γνωστή βέβαια στους περισσότερους από εσάς, η κυρία Κατερίνα Ιγκλέζ, την οποία έχω την τιμή να φιλοξενώ. Καλησπέρα, κυρία Ιγκλέζ. Καλώς ήρθατε. Κύριε Παπαδόπουλε, να είστε ευχαριστώ. Καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που καλή αφήσατε... επιτυχία στην εκπομπή σας, μια και είναι η πρώτη εκπομπή στην οποία συμμετέχω. Είστε η πρώτη, ναι. Μάλλον είστε η πρώτη φορά που συμμετέχετε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και αφήσατε και τις διακοπές σας. Είμαστε εν μέσω θέρου. Σίγουρα κι εσείς έχετε τα δικά σας, αλλά... Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη δικές μου διακοπές. Θα λήξω λίγες μέρες, αλλά εμείς δεν έχουμε ποτέ διακοπές. Κύριε Γκλέζη, μπράβο. Εσείς, οι γιατροί, οι δημοσιογράφοι και οι δικηγόροι, οι γιορτές, πανηγύρια δεν έχουν. Άρα λοιπόν είστε στις επάλξεις. Και μάλιστα όταν στον τόπο μας γίνονται τόσο σημαντικά πράγματα, νομίζω ότι οι διακοπές μας μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, όπως και να το κάνουμε. Είχαμε μια φοβερή τραγωδία τις προηγούμενες μέρες. Δεν είναι ώρα να συζητάμε αν θα κάνουμε ή όχι εμείς διακοπές. Η ώρα είναι να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να δουλέψουμε έτσι ώστε να μην ξαναέχουμε λοιπόν τέτοιες τραγωδίες. Θέλω, κυρία Γκλίζα, να αρχίσουμε λίγο από την επικαιρότητα. Σήμερα άκουσα μία τραγική δήλωση, την οποία είναι συγκεκριμένα από την κυρία Αυλονίτου, την συνάδελφό σας, την βουλευτή, την κυρία Αυλονίτου, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είπε στον αέρα κάποιες τηλεόρασης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει, δεν μπορούμε να πούμε, λέει παριές. Έτσι, γιατί μας το απογορεύει και λίγο το SURU. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Γκλέζη, επειδή είστε και γυναίκα, είναι και συνάδελφό σας η κυρία Αυλονίτου. Είναι δυνατόν εν έτη 18 στην τηλεόραση, καλή ώρα που είστε κι εσείς εδώ απέναντί μου, να λέγονται τέτοια πράγματα? Πώς το σχολιάζετε, κυρία Γκλέζη? Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη θέση σας για τη συνάδελφό σας. Καμία δυσκολία. Καμία δυσκολία να το παρακαλώ, σχολιάσω. Παρακαλώ, νομίζω το σχολίασε το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ήδη το έχει σχολιάσει το γραφείο τύπου του εσείς ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς πώς το σχολιάζετε προσωπικά? Και εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοιες δηλώσεις δεν συνάδουν με το ήθος της αριστεράς. Η αριστερά έχει επιχειρήματα που να μπορεί να αντικρούει την αντιπολίτευση, όποια και να είναι αυτή. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε το ήθος να μιλάμε έτσι. Αυτό τον τρόπο ομιλίας, αυτόν τον τρόπο έκφρασης, ας τον αφήσουμε στον κύριο οικονόμου και στους ομοίους του. Μάλιστα. Αυτό που δεν μου άρεσε, κυρία Αγγλέζη, είναι από τη συνάδελφό σας, η οποία δεν ζήτησε μία συγγνώμη. Εντάξει, εν τη ειρήνη του λόγου και εσείς και εγώ πολλές φορές, γιατί όχι, ξέρετε, στην καθημερινή μπορεί να μας ξεφύγει και μια κουβέντα. Έτσι, το αντιλαμβάνεστε κλπ. Αλλά όχι σε τέτοια επίπεδα. Μία συγγνώμη. Μια συγγνώμη, έστω ένα tweet. Τον κύριο οικονόμου του ζήτησε κανείς να δηλώσει συγγνώμη γιατί δεν έγινε καν θέμα από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο κύριος οικονόμου, ο κύριος Βασίλειος Οικονόμου, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι πρέπει η κυρία Δούρου και ο κύριος Τσίπρας να φύγουν με τις κλωτσιές. Αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπολιτευτικής πολιτικής, ίσως. Αλήθεια, το να φύγουμε τις κλωτσιές. Είναι τραβηγμένο το να γίνουν εκλογές. Το να μιλάς με αυτόν τον τρόπο για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και για την Περιφερειάρχη της μεγαλύτερης περιφέρειας, που είναι και οι δύο εκλεγμένοι από το λαό, δεν πήγαν εκεί. Δεν είναι χούντα, δεν είναι δικτατορία. Να μιλάμε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι ακριβώς όπως δεν θέλουμε να μιλάμε, έτσι όπως μίλησε, και εγώ διαφωνώ κάθετα, σας το ξαναπώ, για το πώς μίλησε η κυρία Αυλονίτου για τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, γιατί αυτό δεν συνάδει με το ήθος της αριστεράς. Αλλά τον ίδιο τρόπο θέλουν να υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση και απέναντι σε αυτούς
της αντιπολίτευσης, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτές τις εκφράσεις, mm. που και δεν είναι ο πρώτος ο κύριος Οικονόμου, αυτός απλώς τώρα μου ήρθε στο μυαλό, γιατί είναι το πιο πρόσφατο. Υπάρχουν και τόσα άλλα πριν, να μην αναφέρω τι έχει πει κατά καιρούς ο κύριος Γεωργιάδης, να μην πω. Αυτό όμως το πρόσφατο ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο κανείς δεν βγήκε να το πει. Μα τι είναι αυτά που λέει ο κύριος Οικονόμου, μα τι ήθος είναι αυτό. Δεν πειράζει, την τάπωσε, αλλά το, αλλά τάπωσε η κυρία Βλονίκη. Αυτό που μου αρέσει όμως είναι ότι ζητάμε το ήθος από την αριστερά. Και πρέπει να το ζητάμε το ήθος από την αριστερά, γιατί η αριστερά όλα τα χρόνια έχει αποδείξει ότι έχει ήθος. Λοιπόν, αυτή, από αυτήν την άποψη, κυρία, ναι, καλά κάνετε και το ψέγετε. Κυρία Εγγλέζη, μία άλλη δήλωση που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι του κυρίου Κουβέλη. Διαβάζω ακριβώς τα λόγια. Αντιλαμβάνομαι τον πόνο από την τραγωδία στο μάτι, αλλά στις 21 Αυγούστου βγαίνουμε από τα μνημόνια. Πώς το σχολιάζετε αυτό, κύριε Εγγλέζη? Καταρχήν δεν έχω ακούσει ολόκληρη τη δήλωση του κυρίου Κουβέλη. Αν θέλετε, επειδή θεωρώ, ότι ο κύριος Κουβέλης όλα του τα χρόνια, δεν είναι χθεσινός πολιτικός, αλλά έχει πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική, έχει επιδείξει ένα ξεχωριστό ήθος. Νομίζω ότι αυτό αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές. Ακόμη και όταν ο κύριος Κουβέλης ήταν σε αντίθετη, στην αντίθετη κυβέρνηση από αυτήν, όταν εμείς ήμασταν αντιπολίτευση, στην κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε ο κύριος Κουβέλης, εγώ πάντα έλεγα και εξυμνούσα το ήθος του κυρίου Κουβέλη. Δεν νομίζω ότι, δεν ξέρω αν το έχει πει ακριβώς έτσι. Έχω μια διαφωνία για το πώς έχει εκφραστεί και το πώς μεταφέρεται στα μέσα. Αγαπητή, το έχω δει πάρα πολλές φορές αυτό που θέλει. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι το είπε ακριβώς έτσι, αλλά είναι ένα κομμάτι από μια συνολική δήλωση, φαντάζομαι, την οποία πρέπει να τη διαβάσουμε όλοι για να βγάλουμε το νόημά της. Ναι. Εγώ όμως θα πω ναι. Πράγματι η τραγωδία, αυτή η εθνική τραγωδία που ζήσαμε, την οποία και ζούμε ακόμη, δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί ο χαμός 90 τόσων ανθρώπων και μάλιστα κάποιοι ακόμη βρίσκονται στην εντατική. Δυστυχώς. Είναι πραγματικά μια πολύ τρομερή κατάσταση, στην οποία δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε άλλο. Η χώρα μας όμως ζούσε μια τραγωδία εδώ και 7 χρόνια, κύριε Παπαδόπουλε. 7 χρόνια μια τραγωδία που λεγόταν μνημόνια. Μια συνεχόμενη τραγωδία, η οποία και αυτή άφησε και νεκρούς και ανθρώπους κατεστραμμένους και αυτοκτονίες και πάρα πολλά τέτοια. Το ότι στις 20 Αυγούστου... Άστιγους πεινασμένους σε συσίτια. Φυσικά. Ότι στις 20 Αυγούστου καταφέρουμε να βγούμε από αυτή τη τραγωδία που λέγεται μνημόνια, νομίζω είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει να το επισημαίνουμε. Χωρίς βέβαια ποτέ και χωρίς να παίρνουμε το μάτι μας και το αυτί μας και την έννοια μας από τη μεγάλη τραγωδία που συνέβη τις τελευταίες μέρες στη χώρα μας. Αλλά πρέπει να επισημάνουμε και το υπόλοιπο. Γιατί και για τις δύο τραγωδίες έφταιξε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Ένα πολιτικό σύστημα που έφτιαχνε αυθαίρετη δόμηση, που έκλεινε παραλίες. Ένα, όμως επίσης ένα που εξυπηρετούσε συμφέροντα, είτε αυτά ήταν για να χτίσουν ένα αυθαίρετο, είτε για να πάρουν ένα δωράκι από το Κελπνό, για να πάρουν από την Νοβάρδη τι θα πάρουν κλπ. Και μας έφτασε σε αυτή την κατάσταση που μας έφτασε. Θα μου επιτρέψετε λίγο, επειδή λίγο γνωρίζω καλύτερα το συντονισμό, να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη. Είστε λαλιστάτη και είστε άνθρωπος που έχει πάρα πολύ μυαλό, αλλά μεταβάζετε όλα μαζί. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Επιτρέψατε μου λοιπόν. Όλα στην πολιτική, ξέρετε, όλα μπερδεύονται. Αφήστε με λιγάκι να το κάνω εγώ όπως πρέπει. Ναι. Όπως ίσως είναι καλύτερα για τους τηλεθεατές που θέλουν να παρακολουθούν και να έχουν ένα συνειρμό στις σκέψεις τις δικές μας τουλάχιστον. Πείτε μου λίγο. Είπατε πριν από λίγο και εντάξει, δεν θα διαφωνήσω εγώ ότι θα βγούμε από τα μνημόνια κλπ. Η άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση, ας πούμε, λέει, ναι, βεβαίως θα βγούμε από τα μνημόνια, αλλά θα είμαστε υπό παρατήρηση. Τέλος πάντων, βάζουμε κάποιες ωραίες έβυχες λέξεις. Θα είμαστε υπό επιτήρηση. Με λίγα λόγια, τι σημαίνει αυτό? Ότι αν αποφασίσει στην τύχη τώρα εντελώς ο Υπουργός Άμυνας, στην τύχη επαναλαμβάνω έτσι, να αγοράσει αύριο, η χώρα μας εννοώ, ένα F-16. Πάλι στην τύχη. Θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό το F-16, το Χ-F-16, να περάσει οπωσδήποτε πάλι από την Τρόικα ή από τους θεσμούς, όπως συνηθίζουν να το λένε, εγώ διαφωνώ βέβαια, αλλά τέλος πάντων θεσμοί. Πάλι λοιπόν θα είμαστε σε κατάσταση μνημονίου.
Όχι, δεν θα είμαστε δεν κατάσταση θα είμαστε. Μνημανίου. Αλλά σα πω ότι και η Πορτογαλία, αν θέλει να αγοράσει ένα F-16, το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνει. Το ίδιο και η Ιρλανδία. Όπως όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι. Να απαντάμε και ένα-ένα, όπως όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να φτιάξουν τον προϋπολογισμό τους, πρέπει να λάβουν υπόψη τους το σύμφωνο σταθερότητας. Δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό. Όλες οι χώρες οι οποίες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ περισσότερο αυτές που ανήκουν στην Ευρωζώνη και έχουν ως νόμισμα το ευρώ, έχουν μία επιτήρηση. Το να επεμβαίνει μια άλλη χώρα, οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια κοινοπραξία. Όλες λοιπόν οι χώρες πρέπει να υπακούν σαν έναν γενικό κανόνα. Ναι, συμφωνώ. Ξέρετε τι είπε ο κύριος Κουτεντάκης. Τα έχω μπροστά μου. Ο κύριος Κουτεντάκης είναι ο Γενικός Γραμματιστής Δημοσιογραφικής Πολιτικής. Το γνωρίζω, κύριε Κουτεντάκη, βεβαίως. Μα κυρία μου, το ξέρετε εσείς. Εγώ το λέω για τον κόσμο που ίσως δεν το ξέρει. Εσείς δεν το ξέρετε αυτό, Έλλη. Λέει ο κύριος Κουτεντάκης σε δήλωσή του. Ναι. Όχι στην μεταμνημονιακή χαλάρωση. Είμαστε στο μικροσκόπιο. Είναι δελτίο τύπου του κύριου Κουτεντάκη, γι' αυτό διαβάζω από μέσα. Επισημαίνει ότι οι θετικές οικονομικές εξέλιξεις στην ελληνική οικονομία. Έτσι, υπογράμμισε ότι μετά την έξοδο δεν πρέπει να σταλούν μηνύματα για αλλαγή κατεύθυνσης της οικονομικής πολιτικής, γιατί η Ελλάδα βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αγορών. Αυτή είναι μια δήλωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής. Και ρωτώ εγώ πολύ απλά και απορώ. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής ξέρει τα πάντα. Πώς δουλεύουμε, πώς γίνεται όλο το σύστημα, πώς θα δουλέψει. Είναι τόσο αφελής και να λέει ότι παιδιά, μην παίρνετε θάρρος. Με λίγα λόγια, ας πούμε, να του πω λαϊκά. Παιδιά, μην παίρνετε θάρρος. Δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Έχετε το νου σας. Είμαστε στο μικροσκόπιο. Λοιπόν, καταρχήν δεν είπε ότι είμαστε στο μικροσκόπιο των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε το μικροσκόπιο των αγορών. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε από τις 20 του μηνός και από τις 20 Αυγούστου και μετά τις 20 του μηνός σε λίγες μέρες να είμαστε στις αγορές. Εκεί θα. Και δανειζόμαστε, εκεί θα χρωστάμε πλέον. Ναι. Δεν θα έχουμε το μνημόνιο που είχαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από το Δουνουτού. Και από το Δουνουτού. Πολύ περισσότερο από το Δουνουτού. Άρα στο μικροσκόπιο των αγορών είμαστε καθημερινά, γιατί πρέπει να έχουμε βιώσιμα επιτόκια, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Λέει όχι αλλαγή της πολιτικής, της οικονομικής πολιτικής. Και εγώ θα σας πω. Τι περιμέναμε δηλαδή, τι θέλουμε σαν λαός, θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στο 2004, στο 2004 που με δανεικά τόσο το κράτος όσο και οι Έλληνες κατηδίαν, ζούσαμε ένα όνειρο απατηλό το οποίο μας οδήγησε και που μας οδήγησε, φυσικά και όχι. Καλά κάνει λοιπόν και λέει ότι δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε, δεν μπορούμε να ξαναφτάσουμε στο 2004 και κανείς δεν είπε ποτέ ότι θα ξαναγυρίσουμε σε αυτή την... πώς να το πω. Στην ακμάζουσα ίσως οικονομία η οποία. Δεν ήταν ακμάζουσα η οικονομία. Ήταν δήθεν ακμάζουσα η οικονομία, αλλά δεν ήταν στην πραγματικότητα ακμάζουσα. Ήταν μια επίπλαστη ευμάρεια. Ναι. Πραγματικά επίπλαστη ευμάρεια. Την οποία όμως τη θέλουμε σαν λαός ξανά. Γιατί αν το ξανασυνεχίσουμε αυτό, αν το ξανακάνουμε, θα ξαναφτάσουμε στο ίδιο σημείο και ίσως και σε χειρότερο σημείο από αυτό που βρεθήκαμε τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα θα πρέπει. Να έχουμε μια πολιτική σταθερή, η οποία θα έχει βέβαια μια κατεύθυνση, γιατί αυτό θα το δείτε και στην έκθεση από την Αγγίλια αυτά ο Πρωθυπουργός, μια κατεύθυνση για την αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος έχει φτάσει, έχει καταβαθρωθεί, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να πάει παρακάτω, να σε ολοκληρώσω όμως κύριε Παπαδόπουλε, θα έχει μια ελάχιστη στόχη, που νομίζω και ο κύριος Τσακαλώτος και και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι θα έχουμε μια ελάχιστη στη φορολογία. Θα πρέπει να νοιαστούμε πλέον και για τη μεσαία τάξη, γιατί πραγματικά τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής μας κοιτάξαμε αυτούς που λέγαμε προηγουμένως, τους ανθρώπους που ψάχναν στα σκουπίδια, τους ανθρώπους που ήταν άστεγοι, τους ανθρώπους που δεν είχαν να φάνε. Αυτούς κοιτάξαμε και αυτούς φέραμε να σταθούν στα πόδια τους με το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης. Τώρα, βγαίνοντας από το μνημόνιο, καιρός είναι να κοιτάξουμε και τη μεσαία τάξη, η οποία πραγματικά αυτή η τάξη έχει πραγματικά υποφέρει και αυτή πάρα πολύ από τα μνημόνια. Μπορεί να μην έφτασε στο σημείο που φτάσανε αυτές οι τάξεις, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάστηκαν το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, αλλά και αυτή χρειάζεται στήριξη, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η δικιά μας οικονομία στηρίζεται στη μεσαία τάξη. Βεβαίως και οι περισσότεροι σε όλη την Ελλάδα, εντάξει και για τη Μακεδονία, επειδή απευθυνόμαστε στους Μακεδόνες, στη Μακεδονία εννοώ, τέλος πάντων, είναι κάπως έτσι όπως τα λέτε. Πείτε μου λίγο, κυρία Εγκλέζη, κάτι.
Βλέπουμε κάποια γκάλωπ τα οποία υπάρχουν την τελευταία περίοδο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Κάποια είναι φανερά, κάποια είναι, ξέρετε, αυτά τα κρυφά σε εισαγωγικά των κομμάτων. Περισσότερο τα γνωρίζετε, είστε στέλεχος κομματικό, γνωρίζετε πώς γίνονται αυτά τα γκάλωπ και ίσως καλύτερα από μένα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία, όχι απλά πτώση, είναι ελευθέρα πτώση αυτή, από πολλές χιλιάδες μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις. Φτάνουν λοιπόν σε ένα σημείο μέχρι και 12, άλλοι μιλάνε για 15, άλλοι για 12%. Ένα πολύ μικρό ποσοστό. Σε σχέση βέβαια με τη Νέα Δημοκρατία, δεν πρέπει να το πούμε και αυτό. Πρώτα βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε και αυτό, από ό,τι λένε τα γκάλουπ, για να είμαστε όπως πρέπει. Πιστεύετε ότι όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν τα προηγούμενα έτη, κύριε Εγγλέζη, και εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός δύο φορές συνεχώς σε εκλογική διαδικασία τον ΣΥΡΙΖΑ, με τους ΑΝΕΛ, τέλος πάντων, εγώ το λέω ΣΥΡΙΖΑ γιατί εκπροσωπείτε τον ΣΥΡΙΖΑ εσείς εδώ σήμερα, γι' αυτό δεν χρησιμοποιώ και τους ΑΝΕΛ. Πιστεύετε λοιπόν ότι επηρέασαν όλα αυτά τα επίπλαστα, αυτή η φέρπουσα ελπίδα που ίσως έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στον Έλληνα πολίτη και δυστυχώς άλλαξαν πάρα πολλά από τότε, επηρέασε, λέτε, καθόλου? Και πόσο είστε σίγουροι ότι αν αύριο μεθαύριο γίνουν εκλογές, όποτε γίνουν, γιατί τέλος πάντων το 19 είναι, αλλά τώρα θα το δούμε, πόσο σίγουροι είστε ότι μπορεί να έχει ένα αξιοπρεπές ποσοστό ο ΣΥΡΙΖΑ? Αφήστε τους ΑΝΕΛ, ίσως δεν σας αφορούν οι ΑΝΕΛ, γιατί είστε σε άλλο κόμμα. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, ακούστηκαν πολλά ψέματα. Δεν θα σχολιάσω τον γκάλωπ. Δεν θα σχολιάσω τον γκάλωπ. Όχι, γιατί? Γιατί έχουν πέσει παντού και πάντα έξω τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση που να δείχνει πραγματικά τι συμβαίνει και πώς έχουν τα πράγματα. Θυμηθείτε τα γκάλωπ, τις δημοσκοπήσεις, θυμηθείτε για το δημοψήφισμα. Γι' αυτό λοιπόν τα γκάλωπ δεν δείχνουν την πραγματικότητα. Τελείωσε. Ο κόσμος δεν απαντάει. Δεν απαντάει στα γκάλωπ. Λοιπόν, άρα μην. Δεν λέτε γκάλωπ. Όχι, δεν δείχνουν καθόλου εικόνα τα γκάλωπ. Το μόνο που ίσως θα μπορούσα να σας πω είναι ότι πράγματι έχει μια φθορά ο ΣΥΡΙΖΑ όπως έχουν όλα τα κυβερνώντα κόμματα. Δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα να κυβερνήσει και να μην έχει φθορά. Κάποιος έχει δυσαρεστήσει, κάποιος δεν έχει ευχαριστήσει και ούτω καθεξής. Από την πολιτική. Άρα λοιπόν να μην δίνουμε σημασία στα Εγώ δεν δίνω ποτέ σημασία στα γκάλωπ και σας το είπα. Το έχω δει, το έχω δει το έργο και το έχω δει πολύ έντονα στο δημοψήφισμα, αλλά και πριν από το δημοψήφισμα, αλλά και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Νέα Δημοκρατία τη δίνανε μπροστά με πολλές μονάδες το Σεπτέμβριο του 2015, τα γκάλωπ. Όχι, δεν ήταν με πολλές μονάδες, ήταν τρεις μονάδες, κυρία Έγκλες. Τρεις μονάδες μπροστά. Ήταν την έδινε μπροστά. Όριο στατιστικού. Λοιπόν, όριο στατιστικού, λάθος λέγεται αυτό. Λοιπόν, επειδή όμως τα γκάλωπ υπάρχει και μια πολύ. Η πρώτη δύναμη βγαίνει είναι αναποφάσιστη και αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Ναι, σωστό αυτό. Η αναποφάσιστη. Το δεν ξέρω, δεν απαντώ και σε προσβολεί ο κανένας. Ναι. Πολλές φορές έχει γίνει αυτό. Η αναποφάσιστη βγαίνει πρώτο κόμμα. Οπότε, αφήστε να δούμε πού θα πάνε στις εκλογές αυτοί αναποφάσιστοι και για το πολύ μικρό ποσοστό και για τέτοια του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σας λέω, σας εύχομαι να έχετε την εκπομπή αυτή και να είμαστε του χρόνου προεκλογικά και μετεκλογικά και να έρθω εδώ πάλι ως βουλευτής της συμπολίτευσης να συζητήσουμε μαζί αμέσως μετά τις εκλογές, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάλι πρώτο κόμμα. Χαρά μου θα είναι να είστε βουλευτής και πάλι και με την ιδιότητα της βουλευτού να έρθετε εδώ να τα πούμε. Πάμε λίγο τώρα να δούμε λίγο τις ευθύνες, κυρία Εγγλέζη. Κατάγεστε από μια. Κατάγεστε από τη Χαλκιδική, για όσους δεν το γνωρίζουν, γιατί μας βλέπουν και εκτός. Γέννημα θρέμα. Ναι, είστε Χαλκιδικιώτης, να το λέμε, δεν είναι κακό. Έτσι. Ανήκετε λοιπόν. Γεννηθήκατε στη Χαλκιδική και δραστηριοποιηθήκατε εδώ. Ασχέτως βέβαια, αν τώρα είστε στην Αθήνα. Όχι, εδώ είμαι κυρίως. Εδώ είμαι. Ναι, κυρία μου, αλλά. Το σπίτι μου, η οικογένειά μου ζει στη Χαλκιδική. Βεβαίως και είναι βέβαια. Μόνιμος κάτοικος Χαλκιδικής. Ναι, η Βουλή των Ελλήνων όμως είναι στην Αθήνα. Αναγκαστικά. Τι να κάνω. Θέλετε, δεν θέλετε, θα πάτε. Θα πάω. Ναι, και δεν γίνεται να τον έρθει και στη Θεσσαλονίκη. Μακάρι να ερχόταν. Πάμε λοιπόν και έχουμε δύο θέματα που πραγματικά θέλω να τα συζητήσουμε, κύριε Εγγλέζη, και να τα αναλύσουμε, γιατί έχω πολύ καιρό να μιλήσω δημοσιογραφικά μαζί σας. Τελευταία έχουμε αυτές τις πυρκαγιές. Βλέπετε ότι καρατομήθηκαν ο ένας μετά τον άλλον και ο αρχηγός πυροσβεστικής και της αστυνομίας και της πολιτικής προστασίας. Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν, κύριε Εγγλέζη, για να λέμε και τα πράγματα όπως είναι. Γιατί ο κόσμος πλέον έχει αρχίσει να καταλαβαίνει αρκετά πράγματα. Όλα αυτά γίναν έπειτα από ένα επικοινωνιακό ίσως show. Τηλεοπτικό μπροστά σε κάμερες με τον αξιότιμο κυβερνητικό εκπρόσωπο και είδε ότι στο πάνελ μεταφύγαν όλοι, δεν υπήρχε κανένας από αυτούς. Έγινε λοιπόν ένα σοου που ακούστηκαν περίεργα πράγματα.
ότι φταίγανε δε, ξαφνικά ότι η ευθαίρετη δόμηση έφταιγε, ενώ το 2005 με εντολή κυρίου Τσίπρα, του πρωθυπουργού μας, με εντολή κυρίου Τσίπρα, stop, δεν θέλουν να γίνουν κατεδαφίσεις. Μα γιατί δεν έγιναν το 5 και ξαφνικά τώρα 92. Το 2005. Το 2015, με συγχωρείτε κυρία, με συγχωρείτε, την τιμή του λόγου. Το 2015, με συγχωρείτε. Έγινε λοιπόν με παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα και δύο άλλων υπουργών, υπάρχουν εδώ και οι ερωτήσεις που έγιναν στην Βουλή. Από ό,τι λέω, κύριε Τσιρόνης, έχετε και κάποιες, μήπως έχετε και τις ερωτήσεις του κυρίου Εμπούρα, του κυρίου Οικονόμου. Έχετε και κύριο... αυτές τις ερωτήσεις και τις υπολογίες που καταθέσατε. Δεν είμαι βουλευτής, δεν είμαι βουλευτής. Όχι, μήπως τα έχετε, λέω και αυτές τις υπολογίες. Όχι, δεν τις έχω δυστυχώς. Εδώ, από ό,τι λέει, κύριε Πρόεδρε, μετά από όσα προηγήθηκαν, συμφωνήσαμε με τον Πρωθυπουργό να κατηθεί το υπουργείο στο επόμενο νομοσχέδιο. Το οποίο δεν κατατέθηκε ποτέ. Τώρα κατατίθεται. Τώρα δηλαδή μας έπιασε ο πόνος για τα αυθαίρετα. Πείτε μου λίγο, όλη αυτή η ανοργανωσιά που υπήρξε, αγαπητή κυρία Εγκλέζη, στη φωτιά και έφερε στον θάνατο 90 και αθώους ανθρώπους, πώς το σχολιάζει μία βουλευτής η οποία κατάγεται από μία περιοχή που και δάση έχει και θάλασσα έχει, δόξα τω Θεώ, και τέλος πάντων είστε έμπειρη κυρία, είστε έμπειρη γυναίκα, δεν βγήκατε χθες από κάποια σχολή και γίνατε βουλευτής και δεν ξέρετε τη ζωή. Έτσι. Και παιδιά έχετε. Ξέρω και από δασικές πυρκαγιές, κύριε Παπαδόπουλε. Είστε και δασολόγος. Είμαι δασολόγος. Είστε και δασολόγος. Και μάλιστα ήμουν δασολόγος την περίοδο και είστε δούλευα και στην δασολόγος. Επιτροπή, είστε, θα το πω αυτό για τον κόσμο περισσότερο για εσάς, είστε και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είμαι πρόεδρος επιτροπής. Είστε πρόεδρος, με συγχωρείτε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στην Βουλή των Ελλήνων. Ναι. Άρα λοιπόν, κυρία Εγκλέζη, είστε οι καταλληλότεροι. Σε εισαγωγικά, μάλλον ο κύριος Πρωθυπουργός, θα είναι, αλλά δεν έχω την τιμή να τον έχω εδώ. Είστε καταλληλότεροι να μου απαντήσει αυτό που ρωτώ, όπως πρέπει όμως. Ποιος φταίει για όλο αυτό, το χάμο, για όλο αυτό το κακό, για όλο αυτό που έγινε εκεί, κυρία? Θα σας τα πω. Ο ίδιος. Μην μου πείτε ο δυτικός αέρας. Όχι. Ο ίδιος και οι ίδιοι που φταίνε, αν γίνει κάτι τέτοιο, το οποίο, αν δείτε σήμερα δηλώσεις μου στην εφημερίδα των συντακτών, λέω ότι τα μάτια στην Ελλάδα, μάτια εννοώ. Το μάτι στην περιοχή, τα μάτια στην Ελλάδα και κυρίως στην Χαλκιδική είναι πάρα πολλά. Αλίμονό μας, αν το αντιληφθούμε, με τον πολύ θλιβερό, δυνηρό τρόπο που το αντιληφθήκαμε πρόσφατα. Είναι πολλά και στην Χαλκιδική. Λοιπόν, είπατε ότι το 2015 σταμάτησαν οι κατεδαφίσεις. Λοιπόν, θα σας πω ότι το 2015 έγινε μια από κάποιους βουλευτές, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, της συμπολίτευσης. Τον κύριο Βούτσι και τον κύριο... Όχι, δεν ήταν από αυτούς. Άλλοι ήταν. Είχε κατατεθεί μια τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο, έτσι ώστε να μην γίνουν κάποιες καταδαφίσεις που ήταν προγραμματισμένες για την Ανατολική Αττική. Νομίζω για την Ανατολική, είπα για την Αττική, κάποια περίπτωση. Για την Αττική. Λοιπόν, θα σας πληροφορήσω ότι ήμουν η πρώτη βουλευτής που πήγε στο γραφείο του Πρωθυπουργού και του είπε, κύριε. Του είπα, Πρωθυπουργέ, εγώ αυτή την τροπολογία δεν την ψηφίζω. Εγώ δεν την ψηφίζω. Η τροπολογία αποσύρθηκε. Ήμουν εγώ και άλλοι δύο βουλευτές μαζί μου, οι οποίοι πήγαμε και δηλώσαμε ότι εμείς δεν την ψηφίζουμε την τροπολογία. Η τροπολογία αποσύρθηκε. Στη συνέχεια έγινε αυτό που λέτε για το που αναβλήθηκαν οι αποφάσεις κατεδαφίσεων, ναι. Διότι αυτές υπήρχε, το νομίζω το έχει εξηγήσει πολύ καλά ο πρόεδρος της Βουλής αυτό και έχει κυκλοφορήσει η εξήγηση που έχει δώσει. Υπήρχαν κάποιες αντιρρήσεις από το Δήμο. Ο Δήμος ζητούσε να μην γίνουν οι κατεδαφίσεις εκείνη την περιοχή εν ώψη της ανάρτησης και της κύρωσης των δασικών χαρτών, γιατί υπήρχαν αμφισβητήσεις αν αυτές τις περιοχές ήταν δασικές ή όχι. Έτσι λοιπόν αναβλήθηκαν αυτές οι κατεδαφίσεις μέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Παπαδόπουλε, ότι όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, η κύρωση των δασικών χαρτών ανερχόταν στο 1%. Σήμερα σας πληροφορώ ότι έχουμε τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη περηφάνεια, γιατί θεωρώ ότι και η Επιτροπή Περιβάλλοντος συνέβαλε πάρα πολύ σε αυτό, να έχουμε επικυρωμένους και κυρωμένους χάρτες στο 47% της ελληνικής επικράτειας. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι αυτή η κυβέρνηση θέλει αυτά τα θέματα που είναι και αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά να τα προωθήσει. Άρα, να μην μας λένε ότι φταίει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να καταδαφίστηκαν
αυθαίρετα. Γιατί δεν κατεδαφίστηκαν 40 χρόνια αυτά τα αυθαίρετα, κύριε Παπαδόπουλε? Μόλις τα είδατε εσείς, γιατί δεν τα κατεδαφίσατε? Γιατί μα δεν υπήρχαν αποφάσεις να κατεδαφιστούν αυτά τα αυθαίρετα, κύριε Παπαδόπουλε? Και έχουν κατεδαφιστεί. Και έχουν κατεδαφιστεί αρκετά. Αν το ψάξετε, θα δείτε ότι έχουν κατεδαφιστεί. Γιατί δεν κατεδαφίστηκαν 40 χρόνια? Ποιος επέτρεψε να γίνουν αυτά τα αυθαίρετα, κύριε Παπαδόπουλε? Μεγάλη ιστορία, βέβαια. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια που έγινε όλη αυτή η αυθαίρετη δόμηση? Γιατί θα σας πω, κύριε Παπαδόπουλε, ότι η αυθαίρετη δόμηση έχει πάρα πολλές πτυχές. Δεν είναι μόνο η αισθητική μας που μας την προσβάλλει. Δεν είναι το περιβάλλον το οποίο καταστρέφει. Δεν είναι η ποιότητα ζωής. Φανταστείτε, γιατί μιλάμε για τη Χαλκιδική, την περιοχή από την Καλαμαριάς, από την Καλλικράτεια μέχρι τα Μουδανιά. Πόση περιοχή τεράστια είναι με αυθαίρετη δόμηση, χωρίς πολεοδόμηση, χωρίς πριν τίποτα, χρόνια, την οποία όμως ο Δήμος Προπατήδας πρέπει να βρει τρόπο να την υδροδοτήσει, να κάνει αποκομιδή των σκουπιδιών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι, αυτό το πράγμα επεμβαίνει και δημιουργεί πρόβλημα στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Γιατί αστερεί το δικαίωμα των ανθρώπων να έχουν πρόσβαση, την ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία. Με ποιο δικαίωμα? Αυτό είναι κατοχυρωμένο σταγματικό δικαίωμα. Να έχει πρόσβαση στα δημόσια αγαθά. Άρα, και τελευταία είδαμε, και το είδαμε πολύ οδυνηρά, ότι τελικά είναι και κίνδυνος για την ίδια μας τη ζωή. Το είδαμε. Πείτε μου λίγο, τελευταία ήσασταν παρούσα σε μία κατεδάφιση που έγινε στην περιοχή, σε εισαγωγικά το κατεδάφιση, στην περιοχή της Κασάνδρας συγκεκριμένα. Ήταν παρόν και ο εξαιρετικός κύριος δήμαρχος της περιοχής και εσείς παρούσα, βέβαια, με τους συναδέλφους δημοσιογράφους εκείνη τα πολλά συνέδρια. Πιστεύετε ότι με 5 μέτρα φράχτη και όλο αυτό το σοου επετέφθη κάτι, κύριε Αγγλέζη? Ακούστε λίγο να δείτε. Παρακολουθώ την πολιτική επικαιρότητα. Αν θέλετε, κύριε Παπαδόπουλε, όμως να σας πω τι ακριβώς έγινε σε εκείνη τη φάση. Γιατί δεν είχε καμία σχέση με το όλο υπόλοιπο. Να κάνω λίγο το ερώτημα. Ήταν η συγκυρία, κύριε Παπαδόπουλε. Ένα λεπτό. Τοποθέτηση αρχική δημοσιογραφική και το ερώτημα, και μπορείτε να πείτε ότι θέλετε, γι' αυτό είστε εδώ. Είδα λοιπόν 10 κάμερες, 5-6 ανθρώπους εκεί, μια περίφραξη να πέφτει 5 μέτρα που, ειλικρινά, αν και είστε γυναίκα και δεν έχετε μυϊκή δύναμη όπως έχω εγώ, αν πηγαίναμε και οι δυο μας, το ρίχναμε με 2 κασμάδες. Έγινε ένα επικοινωνιακό σοου, κάτι από τίποτα πιστεύω, και δεν είναι η μόνη δική μου δήλωση αυτό. Ρωτώντας και κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουμε, δεν έγινε απολύτως τίποτα, γιατί θέλουν να γίνουν άλλα πράγματα. Και ήταν πολλά αυθαίρετα και υπάρχουν πολλοί αδαείστοι άνθρωποι, οι οποίοι πάνε και περιφράζουν την παραλία. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να επιληθεί άμεσα ο Δήμος, κάτι που δεν έχει πράξει ο Δήμος εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν. Είδαμε λοιπόν όλο αυτό. Πάμε λοιπόν και είπαμε. Πήρε μια έκταση, ένα θέμα ενός φράκτη, μια τρελή έκταση σε όλα τα κανάλια που με το βλέπα εγώ. Και λέω, μα τόσο κακό έγινε εκεί. Και πήγα και είδα το φράκτη, κύριε Εγγλέζη. Όσο είναι το στούντιο ήταν. Εκεί ήμουν και ξέρω. Και ξέρω πώς ξεκίνησε. Το γνωρίζω ότι ήσασταν εκεί. Ναι. Γι' αυτό σας το ρωτώ, αν δεν ήσασταν, δεν είχατε άποψη. Για να σας ακούσω. Δεν είχα άποψη επειδή ήμουν εκεί. Είχα άποψη πολύ πριν, και αν είδατε και τις δηλώσεις των κατοίκων, λένε ότι ενώ απευθύνθηκα σε όλους τους βουλευτές, η μόνη που ανταποκρίθηκα στο αίτημά τους εδώ και 5 χρόνια, δεν έγινε. 4 χρόνια μάλλον. Ναι. Δεν έγινε προχθές αυτό. Έγινε το 2014. Ήρθαν και με βρήκαν οι κάτοικοι της περιοχής και μου ήρθανε μάλιστα σε έναν ύποπτο χρόνο, το χειμώνας, Φλεβάρης μήνας, θυμάμαι και τη μέρα. Ήταν τη μέρα που στην Κασάνδρα τιμούμε την δολοφονία των Κασανδρινών εκεί, το ολοκαύτωμα. Όχι το ολοκαύτωμα. Την δολοφονία των Κασανδρινών από τους σταγματασφαλίτες και τους Γερμανούς. Οπότε ήταν εκείνη τη μέρα και ήρθαν οι κάτοικοι εκεί από την περιοχή και με πήρανε και πήγαμε στο χειμώνα και μου δείξαν το δρόμο αυτόν και την περιοχή. Ήταν ένα χιλιόμετρο. Σε απόσταση ενός χιλιομέτρου δεν υπήρχε καμία διέξοδος προς τη θάλασσα. Υπήρχε ένα ξενοδοχείο παλιά εκεί, το οποίο όμως τότε που πήγα εγώ ήταν κλειστό. Είχε κλείσει, δηλαδή είχε πουληθεί. Τώρα είχε κλείσει το ξενοδοχείο, τώρα έχει πουληθεί και γίνεται ανακαίνιση. Το οποίο είχε, ενώ ας πούμε, υπήρχε μια δυνατότητα να περάσει μέσα στο ξενοδοχείο να πας στην παραλία, τώρα δεν είχε ναι. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Άρα δεν υπήρχε καμία πρόσβαση προς την παραλία για όλους αυτούς τους κατοίκους, οι οποίοι μέναν την πάνω πλευρά του δρόμου. Από τότε οι άνθρωποι και με τη βοήθεια τη δικιά μου κάνανε μεγάλο αγώνα. Εκεί πήραν τελικά δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες επικυρώθηκαν και από την αποκεντρωμένη διοίκηση για την κατεδάφιση αυτού του φράχτη. Η απόφαση ήταν για τις 31 Ιουλίου να κατεδαφιστεί ο φράχτης. Ο Δήμος δήλωσε ότι στις 31 Ιουλίου δεν είχε μηχάνημα να το καταδαφίσει. Θα μπορούσε να το κάνει στις 2 Αυγούστου και πραγματικά στις 2 Αυγούστου
Και πραγματικά στις 2 Αυγούστου έγινε η κατεδάφιση του φράχτη αυτού. Δηλαδή δεν έχει να κάνει σε τίποτα, ήταν κάτι το προγραμματισμένο. Έτυχε η συγκυρία να είναι εκείνες τις μέρες αυτό. Και πράγματα, φυσικά, μην ρωτάτε μάνα γιατί έγινε όλο αυτό το σώρο, ρωτήστε τους συναδέλφους σας. Αυτός ο φράχτης καταδαφιζόταν έτσι κι αλλιώς και δεν είναι ο μοναδικός. Αυτός ήταν ο πρώτος στα 350 μέτρα. Πρέπει στα επόμενα μέσα 350 μέτρα να γίνει και άλλο άνοιγμα προς την παραλία. Όπως πρέπει να γίνει, γιατί πήγαμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Κυρίτσι, στο Πολύχρονο και κυριολεκτικά σας λέω ότι φοβάμαι ότι στο Πολύχρονο θα αντιμετωπίσουμε και άλλο μάτι. Υπάρχουν φράχτες πάνω στους δρόμους τους οποίους έχει πολεοδομήσει. Από την πολεοδόμηση, το σχέδιο δόμησης της πόλης, της κοινότητας, του χωριού. Mm-hmm. Υπάρχει δρόμος και εκεί υπάρχουν μάντρες. Και ένα πιτσόμπαρο, κυρία Αγγλέζη, υπάρχει πάνω σε τυπηρική ζώνη, με το κατήγγυλαν προχθές. Να το δούμε και βεβαίως να καταγγέλλονται και εκεί που πρέπει να καταγγελθούν σε αυτά. Σε αντιπυρική ζώνη, πιτσόμπαρο. Αν αύριο ομιγέννητο χρειαστεί το πυροσβεστικό να περάσει, να σβήσει τη φωτιά αυτού του ανθρώπου που το έκανε εκεί, πώς θα κάνει. Καλά, τώρα αντιπυρική ζώνη στην. Στην αντιπυρική ζώνη, ανάμεσα στη Χανιώτη. Μπορώ να σας δώσω και στοιχεία. Εντάξει, αλλά αντικάθεται η κατατυπυρική ζώνη. Ναι, λοιπόν, κύριε Γκλέστη, μου επιτρέψετε κάπου εδώ, θα πρέπει να διακόψουμε για λίγο, κυρίες και κύριοι. Πολύ σύντομα ένα διαφημιστικό διάλειμμα λίγων λεπτών και επιστρέφουμε αμέσως εδώ με την κυρία Γκλέστη, την βουλευτή Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις ξυπνάς, γαβανάς με παραδοσιακό κουλούρι και φρεσκοψημένο λαχταριστό κρουασάν. Αλλά και όλη την ημέρα, ο γαβανάς σου κάνει παρέα. Διάλεξε και απόλαυσε. Μοσχομυριστό ζυμωμένο ψωμί, κέικ και μάφινς, βουτήματα, πάστες, τσουρέκια, ντόνατς, σιροπιαστά. Αμέτρητα καλούδια, φρέσκα, νόστιμα και άκρος ποιοτικά. Από το 1992, τα ζαχαροπλαστεία Φίλιππος Γαβανάς βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Χαλκιδικής, αλλά και της Θεσσαλονίκης, στο πλευρό σας, με σεβασμό, συνέπεια και αξιοπιστία. Σε όποιο κατάστημα και αν βρεθείτε, δείτε, μυρίστε, γευτείτε. Φίλιππος Γαβανάς, σαν της Χαλκιδικής, δεν έχει. Όταν το τυρί φτιάχνεται στο χωριό, έχει το όνομά του. Χωριάτικο Καραγιάννη. Κατσικίσιο τυρί στην τζαντίλα με το παραδοσιακό σχήμα. Κατσικίσιο που έχει γεύση από χωριό. Με αυτό μεγάλωσαν και μεγαλώνουν γενιές και γενιές. Χωριάτικο Καραγιάννη. Διατηρεί την παράδοση. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σύνδεση με τα προηγούμενα. Παρακολουθείτε την εκπομπή στο επίκεντρο από την τηλεόραση Σούπερ για όλη την Κεντρική Μακεδονία. Απόψινή προσκεκλημένη, εκλεκτή η κυρία Κατερίνα Εγκλέζη. Η κυρία Εγκλέζη είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ νομού Χαλκιδικής. Κυρία Εγκλέζη, μιλήσαμε πριν από λίγο κάποια θέματα, κυρίως επικαιρότητας. Μιλήσαμε για τις φωτιές, είπα την άποψή σας, είπατε για τα φθέρτα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που και εμάς τους Μακεδόνες. Άκουσα και πριν από λίγες μέρες τον κύριο Ζάεφ, μιλάω για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών που με την Πανοκρουσίες και λοιπά, τέλος πάντων, έγινε, θα γίνει κάποια στιγμή, τέλος πάντων θα το δούμε αυτό. Όλη η αντιπολίτευση σύσσωμη αντιδρά, οι μόνοι που θέλουν αυτή την ιστορία είναι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Καμένος έχει δηλώσει επανειλημμένα, βέβαια αυτό είναι μια παλιά καραμέρα του κυρίου Καμένου που παρετείται συνεχώς και ρίχνει την κυβέρνηση, αλλά ποτέ δεν το έχει κάνει και μάλλον δεν μπορεί. Είπε ο κύριος Ζάεφ τις προάλλες, κυρία Εγκλέζη, ότι έχουμε, λέει, τον Μακεδονικό στρατό, το όνομα βγήκε πλέον, Μακεδονικό στρατό. Ο κύριος Καμένος από την άλλη πλευρά λέει, αν δεν συμφωνεί κανένας με τον ΝΑΤΟ, ο κύριος Ζάεφ βγήκε και είπε, ο Μακεδονικός στρατός είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Τελείωσε, είναι το 300ο συγκεκριμένα. Ναι, ο κύριος Ζάεφ το είπε αυτό. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά έχουμε έναν κύριο Καμένο, ο οποίος προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, τι να δικαιολογήσει. Έχουμε έναν κύριο Ζάεφ που, ο άνθρωπος, θα σας πω κάτι, κύριε Εγκλέζη, κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Προασπίζει και στηρίζει τα συμφέροντα της χώρας του. Γι' αυτό τον επέλεξαν οι άνθρωποι του και καλά κάνει. Από την άλλη πλευρά, λοιπόν, έχουμε κάποιους ανθρώπους που ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ που μιλούν για ένα φοβερό επίτευγμα ότι πλέον τα Σκόπια έχουν τον όρο Μακεδονία μέσα, είτε βόρεια είτε νότια, αυτό δεν μας ενδιαφέρει, υπάρχει όρος Μακεδονία. Και από την άλλη πλευρά, όλη η Μακεδονία, από τη Λάρισα και πάνω, πολλοί κόσμοι στην Αθήνα, αλλά και όλοι οι σύσσωμοι αντιπολίτευση διαφωνούν σε αυτό. Πώς αισθάνεστε εσείς ως Μακεδόν βουλευτής, βουλευτής η οποία προέρχεται από τη Μακεδονία, από τη Χαλκιδική, πώς αισθάνεστε, είστε ικανοποιημένοι με αυτή την συμφωνία των Πρεσπών που ξαφνικά
Καταρχήν να σας διορθώσω, είστε δημοσιογράφος και αυτό το ξέρατε ότι δεν είναι σύσσωμη η αντιπολίτευση κατά της συμφωνίας του Σκοπίου. Ποιοι συμφωνούν μαζί σας? Το ποτάμι. Α, μάλιστα, συγγνώμη, έχετε δίκιο, το ποτάμι. Μου διέφυγε, φανταστείτε. Ναι. Το ποτάμι, ένα μέρος από το Κινάλ. Μάλιστα. Ένα μέρος μεγάλο από το Κινάλ. Πάρα πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων στην Ελλάδα. Αλλά θα σας πω ότι χθες βγήκε μια ανακοίνωση από κάποιον, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, ο οποίος είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι προτείνουν τα βραβεία Νόμπελ και λέει ότι θα πρέπει, γιατί γι' αυτό το επίτευγμα που κατάφεραν ο Ζάεφ με τον Τσίπρα να πάρουν το βραβείο Νόμπελ, αυτοί πρέπει να το πάρουν και έδωσε τα συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση. Μου είπατε ότι αυτή η χώρα έχει πλέον τον όρο Μακεδονία μέσα. Το χρησιμοποιεί κατά κόρον ο κύριος Ζάεφ. Λοιπόν, υπάρχουν δηλώσεις εκατοντάδες. Ναι, θα σας πω. Στο CNN, στο CBS μπορείτε να τα δείτε. Αφήστε με, γιατί πρώτα τι είχε, πώς την έλεγε ο κύριος Ζάεφ τη χώρα του. Ο κύριος Ζάεφ πρώτα προσθέτει. Ο Ζάεφ, αυτοί το λέγανε μόνιμη Μακεδονία και στην Εκκίνηση έγραφαν NK. Ο κύριος Ζάεφ πώς το έλεγε. Πώς την έλεγε πριν την Μακεδονία. Και εμείς δηλαδή. Ένα λεπτό. Σας άφησα να μιλήσετε. Αφήστε με και εμένα να μιλήσω. Καλό Ζάεφ το λέει αυτό. Εμείς οι Μακεδόνες έπρεπε να του πούμε μπράβο, φίλε, καλά έκανε. Κύριε, θα με αφήσετε. Θα με αφήσετε, κύριε Παπαδόπουλε. Γιατί σε αυτό το θέμα δεν αφήνεται ποτέ να μιλήσει κανείς και να πει τα πράγματα πώς έχουν. Γιατί πραγματικά εδώ έχουμε να κάνουμε μάλλον με ένα παράλογο πράγμα. Την έλεγαν Μακεδονία τη χώρα αυτή. Και από το 1945 και νομίζω και νωρίτερα, την έλεγαν Μακεδονία αυτή τη χώρα. Mm. Έτσι ήταν γραμμένη, έτσι ήταν στα δικά μας τα βιβλία, αν θυμάστε, κύριε Παπαδόπουλε. Νομίζω ότι λίγο πολύ στην ίδια ηλικία είμαστε, στην ίδια σειρά. Στα δικά μας τα βιβλία, λοιπόν, αυτή η χώρα Μακεδονία λεγόταν. Άσχετα, ήταν ένα κομμάτι, ένα κρατήδιο της Ιουγκοσλαβίας, το οποίο στα βιβλία μας υπάρχουν τα βιβλία αυτά. Υπάρχουν τα βιβλία αυτά. Επέλεγε Μακεδονία αυτή τη χώρα. Εντάξει, τη χώρα αυτή εμείς την αναγνωρίζαμε στην Ελλάδα και το ελληνικό κράτος την αναγνώριζε τα τελευταία 25 χρόνια ως φύρομ, ως που γουδου μου. Θα μου πείτε, σας παρακαλώ, αυτό το μου στο τέλος όλης αυτής της φράσης τι είναι, όλο αυτό το αρχικό λεξιό. Ένα κομμάτι βεβαίως. Ένα να μου πείτε τη λέξη. Μακεδονίας, ναι. Αλλά είναι ένα κομμάτι της διασπασμένης Ιουγκοσλαβίας. Ναι! Άρα ήταν, δεν έχει δικαίωμα αυτή η χώρα να υπάρχει. Η συμφωνία. Λοιπόν, κανείς δεν αμφισβητεί, κύριε Παπαδόπουλε, ότι η ελληνική Μακεδονία, η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική. Αλλά ο γεωγραφικός χώρος που ανά τους αιώνες χαρακτηριζόταν ως Μακεδονία, δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος βρίσκεται επί της Ελλάδος. Υπάρχει και υπάρχει χώρος έξω από την Ελλάδα, όπως είναι η Μακεδονία του Πυρήν. Θα την έχετε ακουστά βέβαια, φαντάζομαι, η οποία βρίσκεται στη Βουλγαρία. Είναι και αυτό ένα κομμάτι αυτής της χώρας, της Πούγουδου μου, γιατί ακόμη έτσι λέγεται για μας. Για μας λέγεται Πούγουδου μου, για 149 χώρες στον κόσμο λέγεται Μακεδονία σκέτο. Για 149 χώρες στον κόσμο λέγεται Μακεδονία σκέτο. Για το δικό του σύνταγμα ακόμη σήμερα, γιατί πόσο μπορεί να παρακολουθεί. Ακόμη σήμερα, γιατί η συμφωνία δεν έχει κλείσει. Κυρία Γκλέζη, ποιο η μπορεί. Η συμφωνία δεν έχει κλείσει, δεν έχει τελειώσει. Απασχολεί κανένα στην Κούβα, αν τη λένε Μακεδονία. Εμένα ούτε με νοιάζει αν ο Κουβανός τώρα η Μακεδονία. Ούτε με νοιάζει. Το θέμα είναι, κυρία Γκλέζη, εγώ ο Μακεδόν, ο Θεσσαλονικιός. Έχετε κάποιο πρόβλημα, κύριε Παπαδόπουλο, ότι υπάρχει μια πόλη στην Αμερική που τη λένε Αθηνά? Όχι βέβαια, μακάρι να υπάρχει. Τότε γιατί να έχετε ένα πρόβλημα που υπάρχει μια χώρα η οποία λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Βόρεια όμως Μακεδονία. Έχει ένα γεωγραφικό προσδιορισμό. Γι' αυτό δεν είναι σημερινή απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης μόνο. Θέλω να αυτό πω... είναι μια πολιτική γραμμή, μια εθνική θέση από το 1992 και μετά. Η εθνική μας θέση είναι να έχουμε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Πώς την εννοούσαν τη σύνθετη ονομασία χωρίς τη Μακεδονία και με μέσα? Κιόλας. Χωρίς τη Μακεδονία και μέσα. Με γλώσσα τη μέσα. Μακεδονική γλώσσα, κύριε Παπαδόπουλε, θα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο πρώτος που την αναφέρει γραπτός τη μακεδονική γλώσσα είναι ο Παύλος Μελάς. Ο Παύλος Μελάς είναι ο πρώτος που μιλάει ότι αυτοί οι κάτοικοι εκεί πέρα. Για τον καπετάν Κότα λέει μάλιστα ότι ο καπετάν Κότας μιλούσε μακεδονίτικα. Ο καπετάν Κότας, είναι γραπτά του κυρίου του Μαύλου Μελά. Θα σας τα φέρω την επόμενη φορά. Θέλω να έρθω όμως να κάνω μια κουβέντα γι' αυτό και να το ξέρω, θα έρθω γι' αυτό, να σας φέρω τα ντοκουμέντα. Να σας φέρω τα ντοκουμέντα. Να σας φέρω το βιβλίο της Πινελόπης Δέλτα,
Στα μυστικά του Βάλτου που μιλάει διάβασα, για τη μακεδονίτικη εγώ διάβασα γλώσσα. Τη διατριβή και την εισαγωγή του κυρίου Μπαμπινιώτη. Για τη μακεδονίτικη γλώσσα. Ο κύριος Μπαμπινιώτης όμως δεν είναι μακεδονομάχος. Μακεδονομάχος ήταν ο Παύλος Μελάς. Ο Παύλος Μελάς ήρθε από την Αθήνα ο να πολεμήσει. Ο Παύλος Μελάς έχει σε χαρτί. Ο καπετάν Κώτας, ξέρετε. Έχει γράψει. Όλοι οι δύο γλώσσα μιλούσε ο καπετάν Κώτας. Το ξέρετε ότι ο καπετάν Κώτας δεν μιλούσε ελληνικά. Και μιλούσε αυτά τα σλαβομακεδόνικα, όπως τα ντόπια, όπως τα λέμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σλαβομακεδόνικα και ντόπια τα λέμε. Εντάξει, έτσι δεν είναι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών και όλοι οι πολιτικοί από την άλλη πλευρά που κουβαλιούνται στα συλλαλητήρια και με βάση την αστυνομία έχει καμιά 300 άτομα. Ασχετά αν ήταν τώρα χιλιάδες. Καλά, έγιναν πάρα πολλά, κυρία Εγγλέζη, αλλά θα έχουμε δυνατότητα να τα λέμε ούτως ή άλλως. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν στην κατηγορία των ανοήτων Ελλήνων εθνικιστών, οι οποίοι είναι ακροδεξιοί και δεν ξέρουν τους γίνονται και κουνάνε τις σημαίες κλπ. Κατά τη γνώμη σας. Θα σας πω κάτι. Τα συλλαλητήρια τον πρώτο καιρό που γίνανε, τα πρώτα συλλαλητήρια που γίνανε πραγματικά ήταν συλλαλητήρια τα οποία ήταν από τον κόσμο, ο οποίος εγώ μπορεί να μην συμφωνώ μαζί τους, αλλά θεωρώ ότι είναι δικαίωμά τους να διαδηλώσουν και να εκφράσουν την αντίθεση τους. Τουλάχιστον εσείς ως αριστεροί πρέπει να το γνωρίζετε. Φυσικά. Πολλές φορές στη ζωή μου σε συλλαλητήρια και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά από τα πρώτα συλλαλητήρια μέχρι σήμερα, σε αυτόν τον εκφυλισμό που έχουν σήμερα ξεπέσει κάποια από αυτά τα δίθεν συλλαλητήρια, τα οποία πλέον είναι συνάξεις ακροδεξιών στοιχείων, γιατί δεν υπάρχουν πλέον συλλαλητήρια, είναι 50 και 100 άτομα τα οποία μετατρέψανε τη Θεσσαλονίκη σε μια πόλη στην οποία ξαναεμφανίστηκαν οι κοντζαμάνιδες και τα τρίκυκλα. Γιατί γίνανε πολλά έκτροπα, κύριε Παπαδόπουλε, και αν ακούμε τη μια πλευρά, ακούμε και την άλλη. Υπήρξαν πολλά έκτροπα. Χτυπήθηκαν άνθρωποι, εμποδίστηκαν άνθρωποι να πάνε σε εκδηλώσεις. Γίνανε. Κάηκαν γραφεία. Έγιναν πάρα πολλά έκτροπα. Δεν σου βαρέθηκα την κυρία, κύριε Εγγλέζη. Φυσικά, μα υπάρχουν στο διαδίκτυο, υπάρχουν στα μέσα. Εγώ κύριε Παπαδόπουλε, μάλλον δεν είναι ενημερώνεστε σωστά. Δεν ξέρετε ότι σε μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, ένα που μου έρχεται τώρα από τα πολλά, αυτό δεν θα πρέπει να είναι ούτε σε social media, ούτε στην Αυγή, ούτε στο κόκκινο. Να πρέπει να είναι στο γραφείο του κυρίου Εισαγγελέα. Οποιοδήποτε κυρίου Εισαγγελέα. Θα είναι και στο γραφείο του Εισαγγελέα. Στο γραφείο του κυρίου Εισαγγελέα τη κυρία Ότι είναι. Φυσικά και είναι. Αλλά υπήρξαν. Αλλά υπήρξαν τέτοια γεγονότα πάρα πολλά στη Θεσσαλονίκη του τελευταίου. Τις τελευταίες εβδομάδες, πριν ξεκινήσουν βέβαια οι θερινές διακοπές και πάνε και για διακοπές και αυτοί που οι οποίοι τα δημιουργούσαν. Μόνο ο Ρουβίκονος δεν σταματάει, ας πούμε, που είναι τα παιδιά εκεί που είναι χαζούντα. Σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερασπιστώ του Ρουβίκονα και ούτε έχω καμιά διάθεση να τον υπερασπιστώ. Εντάξει, αυτό μας έλειπε. Ο Ρουβίκονας νομίζω ότι ο ρόλος είναι πολύ προβοκατόρικος για να τον υπερασπιστώ. Μάλιστα. Είπατε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν ήθελα μάλλον να τα ακούσω, αλλά τα άκουσα. Να είναι άνθρωποι που οπισθορίζουν την Μακεδονία. Είπα εγώ και τα μεγάλα σχόλια. Είπατε ακροδεξιούς τώρα. Είπα αυτό το πράγμα, κύριε Παπαδόπουλε. Με συγχωρείτε, κύριε Παπαδόπουλε. Είπα αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δεν το είπα. Είπα ότι ο λαός. Έχει εκφυλιστεί τελευταία. Εκφυλιστεί. Όταν είναι 50 άτομα. 50 άτομα. Μαζεμένα 50 άτομα. Κυρίως χρυσαυγίτες. Μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Για μένα η Χρυσή Αυγή και τα μέλη της είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης, όχι για μένα. Είναι και για την δικαιοσύνη. Βρίσκονται σε δίκη όλοι οι οργάνωσεις. Βρίσκονται και στη Βουλή εκλεγμένοι. Βρίσκονται σε δίκη όλοι οι οργάνωσεις της Χρυσής Αυγής και το ξέρετε πάρα πολύ. Υπάρχουν καλά. Όμως και στη Βουλή γιατί έχουν εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Άρα μην τα μπερδεύουμε τώρα. Κύριε Παπαδόπουλε. Και οι Ναζί του Χίτλερ από τον γερμανικό λαό είχαν εκλεγεί. Ναι, το ξέρω αυτό. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Το γνωρίζω. Αυτό ας το έχει στο μυαλό του ο κόσμος. Ο λαός μας που ψήφισε. Ας ακούει ο λαός μας αυτό ότι και οι Ναζί του Χίτλερ από τον γερμανικό λαό είχαν εκλεγεί. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με λοιπόν, το λαό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα σας λέω ότι εγώ αυτό που είπα δεν είπα ότι η πλειοψηφία που πήγε στα συλλαλητήρια ήταν ακροδεξή. Είπα πραγματικά ότι ήταν άνθρωποι οι οποίοι νοιαζόντουσαν για την πατρίδα τους, νοιάζονται για την Ελλάδα, έχουν τις δικές τους απόψεις. Διαφωνώ μαζί τους. Θεωρώ πολύ ότι δεν το έχουν ψάξει το θέμα πολύ καλά όπως είναι. Κάποιοι έχουν και μια αντίδραση πολύ έντονη, αλλά δεν είπα ότι είναι όλοι ακροδεξοί. Είπα όμως ότι εκφυλίστηκε σε κάποιο από ένα βαθμό και μετά αυτά τα συλλαλητήρια σε ακροδεξιές ομαδούλες οι οποίες δημιουργούσαν προβλήματα μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τέλος, αυτά είπα και αυτά θέλω να ακουστούν ότι είπα. Ναι, και οι γνωστοί άγνωστοι στα Εξάρχεια,
παιδάκια εκεί, δημιουργούν θέμα, αλλά τέλος πάντων δεν συλλαμβάνονται, δεν ξέρουμε γιατί. Και τι συλλαμβάνω ότι οι ακροδεξιοί που δημιουργούν θέματα, κύριε Παπαδόπουλε. Ποια ακροδεξιά, πάλι κυρία Αγγλέζη μου. Γιατί δεν δημιουργούν. Και κύριε Παπαδόπουλε, επειδή ζούμε στην Χαλκιδική. Δεν είμαι ακροδεξιός. Σε καμία περίπτωση. Επειδή ζούμε στην Χαλκιδική. Ναι. Εμείς ζούμε στην Αθήνα και ξέρουμε τι κάνει η Χρυσή Αυγή. Ξέρουμε τι κάνει η Χρυσή Αυγή στη Θεσσαλονίκη. Αν είναι δυνατόν τώρα. Εντάξει. Ωραία. Επειδή δεν του αντεύουμε. Πάμε σε κάτι. Να ασχοληθούμε τώρα με τον τόπο σα, την Χαλκιδική, από εδώ που εκλέγεστε. Εκλεγήκατε στις τελευταίες εκλογές που γίνανε. Πρώτο Θεός θα ξαναγίνουν το 19. Μακάρι να είστε ξανά βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα το κρίνουν άλλοι, φυσικά, όχι εγώ. Προς το παρόν, βγήκατε με ένα αρκετά καλό ποσοστό, να το λέμε έτσι, να συνδεθούμε τα προηγούμενα. Το ποσοστό σας βάσει των στατιστικών στοιχείων τα οποία υπάρχουν στο Υπουργείο Εσωτερικών ήταν η Βόρεια Χαλκιδική, η Βορειοανατολική Χαλκιδική, δηλαδή από εκεί μάλλον που κατάγεστε περισσότερο εσείς. Η δύναμή σας δηλαδή εκλογική είναι εκεί, να το λέμε το. Μισή-μισή ήταν. Περισσότερο ήταν από εκεί όμως, βάσει των Υπουργείων Εσωτερικών. 3.000 από εκεί, 3.000 από εδώ ήταν. Έτσι ακριβώς. Η βάση σας περισσότερο. Ξέρω, εγώ τα ξέρω αρκετά καλά τα πράγματα που πήρα ψήφους. 3.000 από τη Βόρεια Χαλκιδική και 3.000 από την Νότια Χαλκιδική. Η βάση σας λοιπόν είναι η Βόρεια Χαλκιδική. Εκεί. Εκεί ζω και είναι το σπίτι μου, ναι. Μάλλον. Είχατε ένα, όπως χρησιμοποιούν και οι σύγχρονοι νέοι τώρα κάποιες εκφράσεις, βέβαια εμένα δεν μου αρέσουν, θα το πω για τον περισσότερο, ένα μότο. Ότι σήμερα βγαίνουμε, αύριο κλείνει το μεταλλείο. Το μεταλλείο δεν έκλεισε. Δημιουργήκαν πολλά θέματα εκεί, κυρία Ιγκλέζη. Ακούστηκαν πολλά θέματα. Ξέρω ότι ήσασταν πρωτοπόρα, πρωταγωνίστρια, με την καλή έννοια, στους αγώνες που δίνονταν και δίδονται μέχρι και σήμερα για την επένδυση της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη. Δεν εστιάζω τις περιοχές, το Δήμο Αριστοτέλη το λέω. Από εκεί και πέρα, είδαμε ότι η επένδυση αυτή παρουσιάζει κάποια θέματα κλπ. Είδαμε ότι ακόμη και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, τέλος πάντων, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έκανε πίσω σε πολλά που είχε δηλώσει στην αρχή κλπ. Πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά, πρώτον? Δεύτερον, ποια είναι η στάση της κυρίας Κατερίνας Ιγκλέζη ως στέλεχος της κυβέρνησης, γιατί είστε βουλευτής, είστε στέλεχος της κυβέρνησης, και πώς θα διαχειριστείτε από εδώ και πέρα όλο αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τα νέα αυτά δεδομένα στην περιοχή? Το σήμερα. Σας τα έβαλα όλα μαζί, κύριε Ιγκλέζη. Ναι. Αρχίστε από όπου θέλετε. Λοιπόν, θα πω καταρχήν για αυτό το σήμερα, βγαίνουμε, αύριο κλείνει. Νομίζω ότι. Εγώ τουλάχιστον δεν το είπα ποτέ αυτό. Και το φορεί σε πολλά μίντια. Εντάξει. Το πώς ερμηνεύουν κάποιοι τις δηλώσεις σου και αυτά που λες, το πώς τα ερμηνεύουν, εντάξει. Είναι άλλο σημείο. Η μόνη σίγουρη δήλωση, κύριε Ιγκλέζη. Λοιπόν, αυτό να ξέρετε. Το μότο μου ήταν και είναι ότι αυτή η δίθεν επένδυση είναι η καταστροφή της Χαλκιδικής. Αυτό. Ήταν το μότο που είχα και πριν τις εκλογές και πριν γίνει κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα που είναι κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζω να έχω το ίδιο μότο. Ότι αυτή η δίθεν επένδυση θα είναι η καταστροφή της Χαλκιδικής. Εγώ με κάθε τρόπο, με τις δυνατότητες που μου δίνει ο θεσμικός μου ρόλος ως βουλευτής, ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι απέναντι σε αυτό το καταστροφικό έργο που πάει να γίνει στη Χαλκιδική, το οποίο. Λέτε ότι έχει προχωρήσει. Πραγματικά έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα τα οποία ήταν αδειοδοτημένα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, μια κυβέρνηση δεν μπορεί να σταματήσει τις προηγούμενες αδειοδοτήσεις. Υπάρχουν δεσμεύσεις, τις οποίες πρέπει να τις εφαρμόσει. Υπάρχουν νόμοι, δεν μπορεί να τις. Αλλά αυτή η κυβέρνηση έφερε τους επιθεωρητές περιβάλλοντος για να ελέγξουν το τι γίνεται σε αυτή την περιοχή. Αυτή η κυβέρνηση είδε ότι πράγματι αυτό το θέμα με τη μεταλλουργία χρυσού, μάλλον μια κοροϊδία μοιάζει, και ζήτησε από την εταιρεία να προσποκομίσει όλα τα στοιχεία ότι μπορεί να το πετύχει αυτό το πράγμα. Ακόμη περιμένει η κυβέρνηση να τους πάει τη στοιχεία η εταιρεία. Και η εταιρεία λέει ότι δεν μου δίνει άδειες, ενώ εγώ τις έχω πάει όλα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η εταιρεία μπορεί να λέει αυτό, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν τα έχει πάει. Και να σας πω γιατί τα έχει πάει, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να το κάνει. Γιατί δεν μπορεί να το πετύχει αυτό το πράγμα. Οπότε τι να πάει. Τι να πάει να δώσει στην κυβέρνηση. Εξ όσων γνωρίζω, όσα ζήτησε η κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία, ο νόμος τέλος πάντων, τη σύμβαση με την Ούτοτεκ, ότι αυτό με τα τιμάτα μπορεί να γίνει ράβδι χρυσού και χαλκού, χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα στο περιβάλλον,
την έχει πάει και η εταιρεία στον κύριο Σταθάκη. Επειδή ασχολείστε πολλά Όχι, χρόνια βέβαια, με αυτό, δεν την έχει πάει. Δεν είμαι εκπρόσωπος της εταιρείας, το ρωτάω. Το ότι έχουν παραβιάσει και έχουν αλλάξει τους όρους της ΑΕΠΟ, την οποία έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε ήδη το Υπουργείο τους έχει δώσει εντολή ότι θα χρειαστείτε να πάρετε καινούργια ΑΕΠΟ. Γιατί δεν μπορείτε να προχωρήσετε με αυτήν έτσι πως την έχετε φτιάξει πάλι το Υπουργείο. Ένα απλό ερώτημα, κύριε Γκλέση, θα θέσω. Από το Υπουργείο έχει κάνει όλους τους ελέγχους που έπρεπε να κάνει. Μου κάνατε ερωτήματα που πρέπει να απαντήσω. Ναι. Μου είπατε ότι παρουσιάζει θέματα αυτή η εταιρεία. Πραγματικά παρουσιάζει θέματα. Το Συμβούλιο, Συμβούλιο της Επικρατείας συνεχώς τους βγάζει μια χαρά, είναι ότι είναι οι άνθρωποι. Υπάρχουν τώρα κάποιοι που λένε ίσως ναι, μα το Συμβούλιο της Επικρατείας λέει άλλα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει τρεις υποθέσεις οι οποίες θα τις εξετάσει τον Οκτώβριο. Ναι. Έχει τρεις υποθέσεις οι οποίες θα τις εξετάσει τον Οκτώβριο και να δούμε τι αποφάσεις θα βγάλει και τότε. Όλες οι προηγούμενες όμως είναι υπέρ της εταιρείας. Οι προηγούμενες αποφάσεις δεν ήταν ακριβώς όπως το λέτε, αν ήταν υπέρ της εταιρείας, αλλά εντάξει. Τώρα μην κάνουμε και ανάλυση την κάθε απόφαση της Επικρατείας και δεν θέλω. Λένε ότι δεν μου επιτρέπεται να σχολιάζω δικαστικές αποφάσεις, αλλά είναι κάποιες δικαστικές αποφάσεις οι οποίες βγάζουν μάτι, τις οποίες. Ξέρετε τι, να μην τα λέμε όπως τα θέλουμε. Λοιπόν, σεβόμαστε. Τώρα τι να λέμε. Είναι κάποιες δικαστικές αποφάσεις οι οποίες βγάζουν μάτι. Μην το πάμε σαν το κίνημα, δεν πληρώνω. Βγάζουν μάτι. Το πάμε στο κίνημα, δεν πληρώνω. Δεν μιλάω μόνο για αυτές. Μιλάω, να σας πω τώρα, να σας πω την πιο χαρακτηριστική δικαστική απόφαση. Όταν την Ριάννα, αυτή την κοπέλα, την μεταδιδακτορική φοιτήτρια, η οποία πήγαινε, έκανε τόσο φοβερά, τόσο πράγματα, την είχε επί 13 μήνες στη φυλακή και δεν της έδινε το δικαίωμα, δεν την αποφυλάκιζε η ελληνική δικαιοσύνη. Και στο τέλος ήρθε η ίδια η ελληνική δικαιοσύνη και είπε ότι η κοπέλα είναι παντελώς αθώα. Γι' αυτό σας λέω ότι κάποιες δικαστικές αποφάσεις βγάζουν μάτι. Όχι, αυτοί θεωρούσαν ένοχοι μέχρι την απόδειξη της αθωότητας. Ναι, ένοχοι μέχρι την αποδείξη των υφέτων. Ξαναγίνει, κυρία. Συγγνώμη, αλλά αυτό που συμβαίνει συνήθως και αυτό που λέει ο δίκαιος νόμος είναι είσαι αθώος μέχρι να αποδειχθεί ότι είσαι ένοχος. Εγώ βλέπω ότι μάλλον είναι αθώος. Αυτή μάλλον την κάνατε ανάποδα την κοπέλα. Ο κύριος Κουφοντίνας περνάει πάρα πολύ καλά στις αγροτικές φυλακές. Όπως περνούσε και ο κύριος Καλαμπόκας, κύριε Παπαδόπουλε. Τον ξέρετε τον κύριο Καλαμπόκα. Κάτι μου λέει τώρα. Ναι, είχε χτυπήσει τον. Θυμάμαι περισσότερο τον κύριο Κουφοντίνα, ο οποίος δολοφόνησε πολλούς ανθρώπους. Και σήμερα είναι σε αγροτικές φυλακές. Και ο κύριος Καλαμπόκας είχε δολοφονήσει τον Ντεμπονέρα, τον Νίκο Ντεμπονέρα, βαρώντας τον πίσω στο κεφάλι. Ήταν μέλος της ΟΝΕΔΗ, θυμάμαι, χωρίς λόγο που δολοφόνησε τον Ντεμπονέρα. Και αυτός πήγε στις φυλακές του Βόλου, στις αγροτικές φυλακές του Βόλου, και εκεί έκτισε την ποινή του. Και σήμερα ο κύριος Καλαμπόκας είναι διευθυντής σε τράπεζα. Κύριε Παπαδόπουλε, ο Κουφοντίνας, δηλαδή πρέπει να έχουμε για κάθε, επειδή για ποιο λόγο ο Κουφοντίνας πρέπει να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από οποιονδήποτε άλλο κατηγορούμενο, από οποιονδήποτε άλλο εγκληματία. Εγκληματίας ήταν και ο Καλαμπόκας, εγκληματίας είναι ο Καλαμπόκας και συνεχίζει να είναι γιατί ζει, εγκληματίας είναι και ο Κουφοντίνας. Γιατί λοιπόν ο Κουφοντίνας πρέπει να έχει διαφορετική αντιμετώπιση? Ισόβια έφαγε ο Καλαμπόκας, 7 χρόνια υπηρέτησε στη φυλακή, κάτσε στη φυλακή. Ισόβια έχει φάει και ο Κουφοντίνας. Ισόβια είχε φάει ο Πατακός, κύριε Παπαδόπουλε, ο οποίος, να σας δείξω φωτογραφίες, νομίζω κυκλοφορούν τελευταία στο ίντερνετ. Παίζει τάβλη έξω ο Πατακός. Όπως το πάτε τώρα, θα πάμε στην εποχή του Κολοκοτρώνη. Μα τώρα εντάξει, δηλαδή θα πρέπει για τον έναν να έχουμε άλλα μέτρα και σταθμά, για τον έναν κατηγορούμενο και τον άλλο κατηγορούμενο άλλα μέτρα και σταθμά. Δηλαδή ο Κουτιμπονέρας δεν ήταν άνθρωπος, μόνο ο Μπακογιάννης. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Βλέπω όμως κάποια πράγματα που γίνονται επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να τα λέμε. Όπως πρέπει, σε Ριζανέλ, κυρία Ιγκλέζη, τα οποία ίσως δεν συνάδουν με την απλή, πώς το λένε, νοητική ικανότητα ενός απλού ανθρώπου. Ποια δηλαδή, γίνονται λοιπόν πράγματα. Πείτε τα μου, οποία είναι πραγματικά, αυτά. Ας πούμε, ο μη συντονισμός, να μην ξέρουν ότι υπάρχουν νεκροί και να κάθεται ο κύριο Τσίπρας με τους υπεύθυνους για την κύριε φωτιά και να μην ξέρουν τι τους γίνεται. Έβλεπα τηλεόραση εκείνη ακριβώς τη στιγμή, εκείνη ακριβώς την ώρα. Δεν μπορείτε να μου πείτε πράγματα τα οποία τα ξέρω, δεν ξέρω γιατί τα λέτε στον υπόλοιπο λαό, αλλά εγώ ήμουν εκείνη τη στιγμή στην τηλεόραση. Δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή πουθενά επιβεβαιωμένος νεκρός. Υπήρχαν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, τις οποίες άκουσα και εγώ. Μα κύριε Παπαδόπουλε, ήμουνα στην τηλεόραση. Άκουγα στην τηλεόραση τι έλεγαν. Έλεγε ένας δημοσιογράφος ότι εντοπίσαμε έναν νεκρό. Βγήκανε εντοπίστηκε μακελιά. Εδώ ένας νεκρός. Λοιπόν,
Βγήκαν οι συνομιλίες των περιπολικών και των υποπτέρων, κύριε Αγγλία. Δεν βγήκε κανείς εκείνη την ώρα να πει ότι, ότι δεν υπάρχουν νεκροί, είπαν ότι δεν υπάρχει τίποτα επιβεβαιωμένο αυτή τη στιγμή. Φυσικό, όλοι περιμέναμε ότι θα υπάρχουν νεκροί και πάρα πολλοί νεκροί. Δεν νομίζω ότι είπανε τέτοια πράγματα. Καλά κάνετε εσείς την. Λοιπόν, εντάξει, να μην κάνουμε το άσπρο μαύρο. Να μην κάνουμε το άσπρο μαύρο. Τα βλέπετε όλα ρολόι, λοιπόν, κυρία. Όχι, δεν θα το πω ότι τα βλέπω ρολόι. Ούτε πιστεύω ότι πήγε ώρα ρολόι σε αυτή την, σε αυτή την τραγωδία. Έτσι. Ούτε θα βλέπω ότι ώρα ρολόι πάνε σαν με αυτή την κυβέρνηση. Ναι. Σίγουρα υπάρχουν λάθη, σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν, σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να προχωρήσουμε για να προχωρήσουμε άμεσα, όπως είναι την κατεδάφιση των αυθαιρέτων, όπως το κλείσιμο της Ελντοράντο, στα οποία πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε αυτά τα πράγματα. Με αλλά τι θα κάνουν και τους εργαζομένους, από εκεί και πέρα, κύριε Παπαδόπουλε, θα υπάρξει πρόβλεψη και για αυτούς. Υπήρξαν προβλέψεις για πολλούς άλλους εργαζομένους. Ταμείο Ενεργείας. Θα υπάρχουν προβλέψεις. Θα υπάρχουν προβλέψεις, κύριε Παπαδόπουλε. Αφήστε το. Πλαμπή. Πλαμπή. Θα αφήστε το. Υπάρχουν προβλέψεις, υπήρχαν προβλέψεις. Υπήρξαν προβλέψεις και για άλλους εργαζόμενους οι οποίοι απολύθηκαν και δεν έκλεψε κανείς για αυτούς. Δεν έκλεψε κανείς για τους 3.000 εργαζόμενους της ΕΡΤ οι οποίοι αποκαταστάθηκαν. Δεν έκλεψε κανείς για τους άλλους εργαζόμενους που απολύθηκαν από τον τάδε μεγάλο επιχειρηματία οι οποίοι αποκαταστάθηκαν. Άρα, ας δούμε λοιπόν. Η ΕΡΤ, δόξα τω Θεώ, αποκαταστάθηκε επί δύο. Εκείνο άλλο θέμα, έτσι. Δεν αποκαταστάθηκε. Τι εννοείται ότι αποκαταστάθηκε επί δύο? Δεν πρέπει να έχουμε δημόσια τηλεόραση, κύριε Παπαδόπουλε. Σας παρακαλώ, βεβαίως και ναι. Ωραία, εντάξει. Και γιατί μπορεί η δημόσια τηλεόραση να πάρει 150.000 ανθρώπους δημοσιογράφους εκεί να κάνουν δουλειά? Ελάτε τώρα, κύριε. Ακούστε, κύριε Γκλέζη, τη δουλειά της τηλεόρασης. Κοιτάξτε, δημόσια τηλεόραση έχουν όλες οι ανεπτυγμένες χώρες, κύριε Παπαδόπουλε. Εντάξει, δεν υπάρχει χώρα που δεν έχει δημόσια τηλεόραση. Δεν θα αφήσουμε την ενημέρωση του λαού, την ψυχαγωγία του λαού στα ιδιωτικά κανάλια. Γιατί τότε θα βλέπουμε μόνο Survivor και Love of Power. Λοιπόν, κυρία Γκλέζη, επειδή και δεν ξέρω πώς θα τα λένε τα άλλα. Ούτε εγώ τα ξέρω, λοιπόν. Ακριβώς. Δεν τα γνωρίζω γιατί δεν τα παρακολουθώ, θα με συγχωρέσετε. Για την δημόσια τηλεόραση, για την τηλεόραση γενικότερα, μου επιτρέψετε να ξέρω. Κάνω αυτή τη δουλειά από το 1989 που εσείς ίσως δεν γνωρίζατε, αν ήσασταν βουλευτής ή όχι. Λοιπόν, επειδή λοιπόν τα γνωρίζω και είδα πώς δουλεύει η ΕΡΤ. Σας πληροφορώ, αγαπητή κυρία Αγγλέζη, ότι η ΕΡΤ, όπως είναι σήμερα, μπορεί να δουλέψει με το μισό προσωπικό. Ξέρω πώς δουλεύει. Από σήμερα. Το τι έχει σήμερα. Μα γενικά σας είπα. Εσείς την ανοίξατε την ΕΡΤ με υπερβολικό προσωπικό. Την Πανακρουσιών και την Παϊόν και Κλάδων. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει όταν βλέπω, κύριε Αγγλέζη, όταν βλέπω ιδιωτικό σταθμό, και εμείς ιδιωτικό σταθμό είμαστε, με δύο άτομα συνεργείο, τον δημοσιογράφο και τον καμεραμάν, και βλέπω μία ΕΡΤ που έχει πέντε άτομα, εξ των οποίων ένας είναι οδηγός, λες και ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να οδηγήσει, και εδώ τον πληρώνει το ελληνικό δημόσιο, λυπάμαι πάρα πολύ. Εγώ δεν κάνω αυτή τη δουλειά. Εγώ νομίζω ότι ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να οδηγήσει. Δεν όταν ο δημοσιογράφος θα τρέξει να... και θα πρέπει να έχει το τηλέφωνο μαζί, μάλλον δεν μπορεί. Δεν είστε δημοσιογράφος, δεν ξέρετε τη δουλειά. Ναι, δεν σας δικαιολογώ. Αλλά μην υπερασπίσετε. Ποια είναι η δουλειά σας. Εντάξει. Ναι, δεν ξέρω μπορώ να καταλάβω ποια είναι η δουλειά λοιπόν, σας. Θα τα πούμε και άλλη φορά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκλέζη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα ξαναπούμε μέχρι μέσα στο καλοκαίρι. Να περάσετε καλά. Ευχαριστώ. Να ξεκουραστείτε. Έρχεται δύσκολο χειμώνα. Γιατί είναι και εκλογική περίοδος, έτσι, μην το ξεχνάτε. Ναι, θα πρέπει να συζητήσουμε, ίσως να έρθουμε να κάνουμε μια εκπομπή και να συζητήσουμε. Νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Θέλετε, για την παρουσίαση της Ελλάδας, για την αξιολόγηση της Ελλάδας, για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης στα είμαστε Ηνωμένα Έθνη, στα οποία συμμετείχε και η βουλευτής Χαλκιδικής. Θα τα πούμε όλα αυτά και άλλη φορά θα είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκλέζη, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε και μας παρακολουθήσατε. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί εδώ μέσα από το επίκεντρο. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση σε όλους.